Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Έχετε κάνει εισιτήρια. Απλώς να μιλήσουμε λίγο γρήγορα για να στείλω και εγώ για τα εισιτήρια, γιατί τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ δυσέβρετα. Ναι, έχετε τίποτα, μας δώσετε κανένα, μήπως κατά λάθος. Όχι, όχι, επειδή άκουσα ότι μοιράζετε εσείς, δίνετε εσείς, γι' αυτό να κλείσουμε να στείλω μήνυμα θέλω. Α, θέλετε κι εσείς, δεν έχετε ούτε εσείς. Κάτι θα κάνουμε. Όχι, εγώ έχω, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να εξυπηρετήσουν. Τι κάνετε. Και εμείς που νομίζαμε ότι θα εξυπηρετηθούμε από εσάς. Για να βρούμε για κανένα φίλο, κανένα εισιτήριο. Αυτό θα έχουμε τώρα, πώς το βλέπετε, Ναι, αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι ευχή και κατάρα, βέβαια, έτσι, αλλά εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί εν έτη 2015, τηρουμένων των αναλογιών, το τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία και το τι γίνεται στην Ελλάδα, εμείς σαν Άρης ζούμε εποχές του 2008. Ναι. Όσον αφορά τα εισιτήρια, όσον αφορά την περιραίωση ατμόσφαιρα, αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θέλει και πολύ να παρεξηγηθείς με κανένα φίλο, με κανένα γνωστό, δεν θα έχετε εισιτήρια να δώσετε. Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ καταρχάς πρωτού ξεκινήσουμε το να πω, αυτό είναι και εκ μέρους της διοίκησης και την προσωπική μου όμως άποψη, αλλά και της οικογένειας του κ. Λάσκαρη, ότι αυτό που έγινε χτες το βράδυ ήταν εκπληκτικό, η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, συγχαρητήρια από και του ΣΟΠΕΤΡΙΑ και των άλλων συνδέσμων και των Απλοαδιανών. Όντως τα συνθήματα, ο Άρης έχει πάρα πολύ ωραία συνθήματα και πολύ εύστοχα και πολύ έξυπνα και χτες χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος από αυτόν και άνθρωποι που ήταν από την Αθήνα, από την οικογένεια του κ. Λάσκαρη, μείναν εντυπωσιασμένοι. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ελπίζουμε για το Σάββατο να είμαστε έτσι. Ναι. Σε κόσμια ατμόσφαιρα και να φωνάζουν μόνο τα πολύ ωραία συστήματα που έχουν εμείς που λένε Άρης. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Νομίζω ότι την ανέσυραν χθες οι φίλοι του Άρη, οι οργανωμένοι οπαδοί. Είπαν μερικά συστήματα που είχαμε να τα ακούσουμε και αρκετό καιρό και το χάρηκε νομίζω ο κόσμος. Αλλά και το χάρηκε και ο ίδιος ο Λάσκαρης, τον είδαμε να χειροκροτεί. Το χάρηκε πάρα πολύ και ο Λάσκαρης και η Τζορτζένη. Αλήθεια, και ο ένας φίλος του που ήταν εκτός Ελλάδος που βρίσκεται, που ήμουν εντυπωσιασμένος με την ατμόσφαιρα. Και του λέμε ακόμα τι έχει να δει το Σάββατο. Ναι, καλά, εκεί όντως θα δει ακόμη περισσότερα πράγματα. Πάντως, δεν είναι μόνο. Βοηθάει και η ομάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κύριε Ρούσο, ό,τι παίζει καλά η ομάδα, είναι μια αθλητική ομάδα, πιέζει παντού, κλέβει μπάλες, φεύγει στον ευνηδιασμό, μεταφέρει και τον ενθουσιασμό, τον αγωνιστικό και στην κερκίδα. Κοιτάξτε, κύριε Σαββόπουλε, βοηθάει όλο το κλίμα που έχει η Άρης. Και αυτό είναι το ευχαριστώ και της παλιάς δικής του Αρβανίτη. Που βήμα-βήμα, λιθαράκι, λιθαράκι, χρονιά-χρονιά, κατάφερε αυτό που είδαμε χτες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Καϊάρης, και αν θέλουμε να πάμε και από την οικονομοτεχνική πλευρά του νομίσματος, δεν ήταν σε καλύτερη μοίρα από το ποδόσφαιρο. Μπορεί να σας πω ότι αναλογικά μπορεί να ήταν σε χειρότερη από το ποδόσφαιρο πριν από 3 χρόνια. Που κατέληξε όμως η Καϊάρης και που κατέληξε το ποδόσφαιρο. Και αυτό πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο. Μπράβο στη διοίκηση του Αρβανίτη, να ευλογούμε τα γένια μας. Δηλαδή, κάποιες φορές πρέπει να ευλογούμε τα γένια μας, γιατί και αυτό ήταν που φέραμε και το Λάσκαρη. Γιατί αυτό είδε και ο κύριος Λάσκαρης, γιατί σίγουρα είδε ένα εκκεκριμένο, μια εκκεκριμένη εταιρεία, μια εκκεκριμένη ομάδα με πάρα πολλή ιστορία, αλλά είδε ότι μπορεί να έχει και μέλλον. Γι' αυτό και επένδυσε κιόλας. Βλέπετε πάντως ότι επειδή παρακολουθείτε τον Άρη σε όλα του τα επίπεδα και σε όλα τα φάσματα πάρα πολλά χρόνια, ότι ο κόσμος για να αγκαλιάσει μια προσπάθεια και να συσπηρωθεί γύρω από αυτή την προσπάθεια δεν θέλει και πολλά. Θέλει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος να βάζει κάποια χρήματα ασφαλώς, να οργανώνει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα και να βλέπει και μια καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι θέλει τόσα πολλά πράγματα για να το συσπηρώσει. Στην πλευρά του κ. Ράσκαρη έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πολλά μικρά πράγματα που τα πολλά μικρά πράγματα. Φτιάχνουν κάτι πολύ μεγάλο. Και να σας πω και από τα αποδυτήρια, από το βάψιμο του παλέ που έχει γίνει πολύ πιο ωραίο, από το μπουτίκ, από τα καρεκλάκια που έχει φτιάξει στους πάγκους. Δηλαδή κάθε φορά φτιάχνει. Είναι πράγματα που εμείς τα βλέπουμε. Μπορεί κάποιος να μην φαίνεται στο μάτι, αλλά εμείς τα βλέπουμε και βλέπουμε πόσο πολύ αγαπάει και πόσο πολύ βλέπει αυτό το πράγμα. Ότι έχει μέλλον. Ένας φίλος είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ κύριε Ρούσο, ότι είναι μικρό πλέον το γήπεδο και κάτι πρέπει να κάνετε για να μεγαλώσετε τη χωρητικότητά του. Εντάξει, και αυτό το κοιτάει. Και αυτό το κοιτάει. Γιατί κάτι ακούσαμε ότι ενδέχεται να φύγουν τα δημοσιογραφικά, να πάνε οι δημοσιογράφοι πίσω από την μπασκέτα και να γίνει εκεί χώρος για να φιλοξενήσουμε. Ναι, βλέπουμε πιθανές λύσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιον αριθμό θέσεων παραπάνω από αυτό που έχει. Ναι.
Βέβαια τώρα εντάξει, τώρα πέσανε και όλα μαζί ίδια, γι' αυτό είμαστε και έτσι. Δηλαδή έπεσε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι τα διαρκές έχουν φτάσει σε αστρονομικά νούμερα. Εντάξει. Ναι. Σε αστρονομικά νούμερα, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια ομάδα μπάσκετ, για μια ομάδα Θεσσαλονίκη, για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ήταν αυτή που ήταν. Και αν βάλουμε ότι μιλάμε για οικονομικές καταστάσεις πολύ δύσκολες, έτσι, τα 2.700 περίπου που είναι τα εισιτήρια διαρκείας, ναι. 2.700 κάτι, είναι ένα τρελό νούμερο. Έτσι. Υπάρχουν ομάδες που 5 χρόνια θα κάνουν για να φτάσουν αθρηστικά αυτά τα νούμερα στις διαρκείες. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και έρχεται ένα παιχνίδι το Σάββατο που είναι ένα ακόμη έτσι, σημαντικό τεστ και αγωνιστικό αλλά και εξωαγωνιστικό και για την ομάδα και για τη διοίκηση. Δηλαδή, γιατί είναι αυτό το τοπικό χαρακτήρα που έχει κοντά στον ΠΑΟΚ. Είναι βέβαια νωρίς στη σεζόν, αλλά δεν πάβει να είναι και ένα μάτς στο οποίο θέλει να κερδίσει ο Άρης, γιατί είναι και κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω έτσι πώς το περιμένατε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είμαστε αντίπαλοι με τον ΠΑΟΚ όπως είμαστε με όλες τις ομάδες. Η ιδιαιτερότητα που έχει ότι έχει ένα τοπικό χαρακτήρα. Θέλουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι σε πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Δεν έχουμε χωρίσει τίποτα εκτός από το 40 λεπτό με τους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ και με τους παίχτες. Πιστεύω να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να θα το δει ο κόσμος. Είναι βραδινό, που είναι και κάτι ακόμα πιο ελκυστικό. Είναι ήδη sold out από την Πέμπτη. Αυτό έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια στον Άρη. Πάρα πολλά χρόνια έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη γενικώς, ναι. Οποιοδήποτε άθλημα, τρεις μέρες πριν να είναι sold out. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Από εκεί πέρα πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, θα κερδίσουμε. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω, χθες λίγο χαλαστήκαμε, έτσι να το πω έτσι, από τον ορισμό του κυρίου Αναστόπουλου, γιατί μας φέρνει μνήμες έτσι λίγο δυσάρεστες από το αντίστοιχο περσινό παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να προσέξουμε και ο κύριος Αναστόπουλος, θα πρέπει να προσέξουμε και εμείς περισσότερο. Ο κύριος Αναστόπουλος να είναι πιο δίκαιος και εμείς να είμαστε πιο σωστοί. Mm-hmm. Γενικά την ομάδα πώς τη βλέπετε? Νομίζω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτιώνεται. Δείχνει και άλλα πράγματα. Ναι, πιστεύω ότι, κοιτάξτε, σε αυτό βέβαια εγώ δεν είμαι δεν και ο πιο αρμόδιος. Ναι, απλώς αυτό που βλέπω είναι ότι είναι μια πολύ αγωνιστική ομάδα, με αγωνιστικά κορμιά. Η χαρακτήρα, η φιλοσοφία του πρίφτη, του προπονητή μας, που είναι όπως και πέρσι, που εμένα με κάνει φοβερή εντύπωση, κοιτάει πάνω απ' όλα χαρακτήρες. Έχει αυτό το οικογένεια που το είχε και πέρσι, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι το άλλο το μέγαθος σε μια ομάδα, να είναι η οικογένεια, οι παίχτες. Ναι. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν φύγανε πάλι 10 ή ήρθαν πάλι 10 που είναι πάλι οικογένεια. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εύσημο σε όλο το προπονητικό team. Οι λύσεις υπάρχουν, από ό,τι λένε και οι πιο ειδήμονες από μένα. Από εκεί και πέρα θα φανεί στο παρκέ. Ναι. Η ομάδα όντως είναι καλή. Και πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα βρει το ρυθμό της, και όσο βρει το ρυθμό της θα είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε οποιοδήποτε αντίπολο. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά και το είχα κρατήσει ότι είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσετε το μικρόβιο στον κύριο Λάσκαρη, να τον κάνετε να κάθε μέρα να ζεσταίνεται όλο και πιο πολύ με αυτό που λέγεται Άρης, αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν θα χρειαστεί και πολύ σκόπος, γιατί σε όλα τα ματς, στην Τουρκία πήγε, το ζει, το νιώθει καθημερινά, συμμετέχει. Βέβαια, ναι, όντως το ζει, το νιώθει και καθημερινά, είναι και πιο πολύ ζεσταμένο μέσα σε αγωγικά, έτσι όπως λέμε, γιατί βλέπει ότι γίνεται μια πάρα πολύ σπουδαία προσπάθεια. Χαίρεται και αυτός όταν υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, γιατί δεν σας το κρύβω ότι και αυτός τέτοια ατμόσφαιρα θέλει, και εμείς τέτοια ατμόσφαιρα θέλουμε, αυτή την αδιανή ατμόσφαιρα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τώρα είναι όλα καλά. Βέβαια και στα δύσκολα θα δοκιμαστούν, γιατί σίγουρα θα έχουν δύσκολα. Για ομάδα μιλάμε. Ναι, σίγουρα λοιπόν θα έχουμε και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Εμείς είμαστε ψύχρεμοι. Και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι με το χρόνο ο Νίκος ο Λάσκαρης και η Τζόρτζη Ευσεβίου θα γίνουν αριανοί πιο πολύ από ό,τι μπορούσαν να φανταστούν οι ίδιοι. Ναι. Έχει προγραμματίσει έτσι τίποτα να περιμένουμε κάποια έκπληξη ευχάριστη προσεχώς, γιατί όλο κάθε φορά και κάτι καινούριο, κάποια πινελιά βάζει η διοίκηση του κύριου Λάσκαρη. Έκπληξη από ποια άποψη? Γενικότερα, σε όλα τα επίπεδα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό. Γενικότερα. Κοιτάξτε, τώρα είναι το αγωνιστικό. Τώρα, άμα σας το πω εγώ, θα πάει να είναι έκπληξη πρώτον. Αλλά τώρα είναι το αγωνιστικό. Έχουμε το παιχνίδι το Σάββατο. Κοιτάξτε, τα όλα τα παιχνίδια τρέχουν, οπότε είναι και λίγο οι χρόνοι μας και πιο περιορισμένοι. Έτσι, γιατί έχουμε παιχνίδι το Σάββατο βράδυ. Κυριακή μετά η ομάδα Δευτέρα πρέπει να φύγει. Τετάρτη έχει πάλι αγώνα. Το άλλο Σάββατο έχει πάλι αγώνα. Κοιτάξτε, τώρα είμαστε λίγο σε στενά πλαίσια. Εμείς θέλουμε
να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια, να δείχνουμε το ταλέντο μας να βγαίνει μέσα στο γήπεδο και από εκεί και πέρα τα καλύτερα θα έρθουν. Είναι και ένα δύσκολο ταξίδι, νομίζω το πιο δύσκολο την άλλη εβδομάδα αυτό, ναι, στο Καζάν. Τι να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να έρθει ο αγιανός κόσμος, να υποστηρίξει την ομάδα. Δεν χρειάζεται ούτε την υπόνοια της παρεχτροπής. Να πούμε, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμαστε, η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτή η ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγήσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Αυτή η ατμόσφαιρα που είχαμε χθες. Καταλαβαίνουν όλοι και ότι γίνεται. Θυμάστε τι δήλωσε που μας έκανε εμάς πάρα πολύ περήφανος ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι αυτό είχε να το ζήσει, του θύμισε στιγμές πριν από 20 χρόνια. Mm. Αυτό είναι παρακαταθεί και από το παρελθόν. Και θέλω να το αφήσω στο μέλλον. Είναι ένα παιχνίδι, ένα τοπικό τέρπι. Να μπούμε, να αγωνιστούμε η ομάδα, να φωνάξουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε και πιστεύω στο τέλος θα κερδίσουμε εμείς. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κελερούσο. Καλή επιτυχία. Εντάξει. Να είστε καλά. Yes.